Κάπου στο 35ο χιλιόμετρο του 55ου μαραθωνίου αναγκάστηκα να σταματήσω για λίγο. Και γιατί το κάνω αυτό? Βρισκόμενος εδώ στη λίμνη του την Κορώνια, οι σκέψεις κατακλείζουν και την ψυχή μου και το μυαλό μου και ήθελα λίγο να τις μοιραστώ, να τις βγάλω από μέσα μου. Τι είναι αυτό που με όθησε να το κάνω? Έχει να κάνει με ότι χθες θα έπρεπε να ήμασταν στο δασικό χωριό. Στο δασικό χωριό εκεί που η οικογένεια του Ρουτ θα ξαναμαζευόταν για μία ακόμη φορά. Και όταν λέω η οικογένεια του Ρουτ, εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε αυτή την όλη ιστορία. Και ήθελα αυτά που τα οποία θα λέγαμε χθες, γιατί είχα ετοιμάσει και μία παρουσίαση, είναι εξής. Ρουτ Family. Family είναι μία οικογένεια. Και η οικογένεια είναι εκεί που οι άνθρωποι δείχνουν κατανόηση μεταξύ τους. Ποιο είναι το βασικό μιας οικογένειας? Ο εθελοντισμός. Τι είναι εθελοντισμός? Ο εθελοντισμός του Ρουτ. Του Ρουτ Family έχει να κάνει με ένα απλό πράγμα. Όχι όταν μου περισσεύει ο χρόνος, αλλά επειδή δεν μου περισσεύει ο χρόνος, αυτό το χρόνο που έχω τον δίνω εκεί που αξίζει για μένα και φυσικά εκεί που αισθάνομαι εγώ καλά, γιατί νομίζω ότι γίνεται κάτι καλό που επηρεάζω και επηρεάζουμε. Αυτή είναι η Ρουτ Family, τέρμα. Δεν θα μείνουμε όμως εκεί, γιατί η Ρουτ Family σημαίνει ότι έχουμε αυτενέργεια. Που σημαίνει αυτό που θα έλεγε ο Κώστας ο Καστανιώτης, ότι πριν 6-7 χρόνια πήραν και αυτοί μια πρωτοβουλία να κάνουν την πρώτη διάσκηση. Και όχι πάνω στη διαδρομή του Ρουτ, πάνω στη Ροδόπη. Και αυτό το πράγμα έγινε θεσμός, γιατί ο ένας επηρέασε τον άλλον και τελικά φτάσαμε να κάνουμε τη διάσκηση μόνο με πηξίδα ή μόνο με GPS. Και γνωρίσαμε το βουνό και στήσαμε σκηνές. Αυτή είναι μια αυτενέργεια όταν μια οικογένεια πηγαίνει σε ένα βήμα. Πάμε τώρα στο Ρουτ 100 miles. Τι είναι Ρουτ 100 miles? 100 miles είναι ένα προϊόν, είναι ένα άθλημα. Είναι μια κατηγορία, όπως λέει και ο Παναγιώτης ο Παναδίτης. Τι είναι αυτό? Τα 100 μίλια ξεκίνησαν το 1972, ναι, στην Αμερική. Και ορίζουν μια απόσταση. Η οποία όμως μέσα στην απόσταση είναι κάτι σαν το μαραθώνιο. Δηλαδή, όσοι έχουν τρέξει μαραθώνιο γνωρίζουν πολύ καλά ότι ανά χιλιόμετρο έχουν ένα συνέστημα. Και κάπου εκεί στο 37, 38, 39 έχουν γραφτεί άρθρα και άρθρα για εκείνα τα λίγα χιλιόμετρα μέχρι τον τερματισμό. Έτσι είναι και τα 100 μίλια. Τα 100 μίλια είναι στην καρδιά του ούλτρα. Είσαι ούλτρα όταν κάνεις 100 μίλια, γιατί, όχι γιατί τρέχεις 100 μίλια, γιατί όλη σου η ζωή η προετοιμασία είναι για τα 100 μίλια. Που σημαίνει ότι δίνεις κάθε μέρα και πας να εισπράξεις εντός εισαγωγικών αυτά τα οποία έκανες πριν. Χωρίς προετοιμασία δεν πας να κάνεις 100 μίλια. Και εκεί τα 100 μίλια, τα 161 χιλιόμετρα, 162, 164, σε μόνο σου σε οθούν να πας σε ένα άλλο επίπεδο. Και ίσως επηρεάζουν και τον τρόπο σκέψης σου. Γιατί Route 100 miles? Γιατί φέτος κλείνουμε 10 χρόνια 100 miles. Δεν είναι το πιο σημαντικό ότι είναι ο τρίτος πιο παλιός αγώνας στην Ευρώπη. Είναι ότι είναι ο μοναδικός αγώνας στην Ευρώπη που έχει την ίδια διαδρομή. Ξανά. Και έχει την ίδια διαδρομή για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί πιστεύουμε πάνω σε αυτό. Δεν πιστεύουμε στις αλλαγές. Δεν πιστεύουμε σε κάτι καινούριο το οποίο πρέπει να υπάρχει για να τραβήξει κάποιον. Ας ρωτήσουμε αυτούς που έχουν κάνει 4, 5, 6, 7, 8 φορές τον αγώνα γιατί το κάνουν. Δεν είναι αυτό το οποίο πρέπει να φέρεις μια καινοτομία για να φέρεις τι, ένα ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον στα ούλτρα και στις υπεραποστάσεις δεν είναι ούτε τα δώρα τα οποία παίρνεις, ούτε εάν σου έχουν δώσει φαγητό ή δώρα ή οτιδήποτε είναι αυτό. Είναι ότι εσύ σε τιμάει η οικογένειά σου. Αυτοί οι οποίοι σου λένε πήγαινε κάτω, σε τιμούν οι φίλοι σου, σε τιμάει η διοργάνωση που σου δίνει το BIB. Αυτά είναι τιμές. Και μετά είσαι μέσα σε μια κοινότητα, σε ανθρώπους που μπορείς μέσα να τους ρωτήσεις, να σε ρωτήσουν και να το κάνεις μαζί τους πιο το ταξίδι. Αυτό είναι ο ρουτ. Και γιατί είναι άθλημα? Γιατί πρέπει να πάει κάτω από τις 20 ώρες. Μπορεί να πάει κάτω από τις 20 ώρες, βεβαίως. Αν το πιστέψει κανείς και προπονηθεί πάνω σε αυτό. Θα είναι ο πιο γρήγορος αγώνας στην Ευρώπη ή στον κόσμο? Όχι. Αλλά όμως μπορεί να είναι ένας αξιοπρεπής αγώνας, ο οποίος κάποιοι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν πάνω σε αυτό. Σας έχει κάνει καθόλου εντύπωση ότι δεν έχουμε σπόνσορες? Όχι, γιατί δεν πιστεύουμε στους σπόνσορες, πιστεύουμε στους χορηγούς. Ποιοι είναι οι χορηγοί? Είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν το κάτι παραπάνω από μέσα τους, χωρίς να επιζητούν το περισσότερο. Σπόνσορες ποιοι είναι? Αυτοί που δίνουν το λιγότερο και επιζητούν τη μεγαλύτερη προβολή. Δεν είναι μέσα στις αρχές μας. Δεν είναι μέσα στις αρχές μας. Το βασικό είναι να έρθει κάποιος γιατί ξέρει γιατί το κάνει. Και φυσικά είσαι αθλητής, είσαι elite, πάρε ένα τηλέφωνο έναν elite αθλητή από την Αμερική ή από την οποιαδήποτε άλλη χώρα και πες το ότι υπάρχει ένας αγώνας που πρέπει να το κάνεις για την ψυχή σου. Όχι μόνο γιατί είναι πιο γρήγορος, όχι μόνο για τα λεφτά, όχι μόνο για το σπονσορά σου, όχι μόνο γιατί σου δίνουν perks. Πάρε ένα δωράκι, σου κάνουμε τα έξοδα κλπ. Όχι, γιατί αξίζει να το ζήσεις σαν μια εμπειρία. Είσαι ένας μέσος αθλητής, πες το σε ένα φίλο σου.
Ναι, πες το σε ένα φίλο σου γιατί αξίζει να το κάνει και πάρ' το μάλιστα στις προπονήσεις. Είσαι ένας αθλητής που τώρα μπαίνει όπως αυτή από τους 200 που έχουμε τώρα στις εγγραφές για το ροκ, οι 150 είναι καινούργιοι. Ναι, ελάτε για να γνωρίσετε ποιο είναι το ούλτρα. Άρα τα 100 μίλια, ο ρουτ φέτος γίνεται κλασικός. Γιατί είναι κλασικός, γιατί είναι εκεί, γιατί είναι σταθερός, γιατί έχει τις ίδιες αρχές, γιατί έχει τους ίδιους σταθμούς, γιατί έχει τον ίδιο ενθουσιασμό και κάποιος πρέπει να το τρέξει. Ας ρωτήσει αυτούς που το έχουν κάνει. Αυτά ήθελα να πω. Τα είχα μέσα μου και θέλω να πω και κάτι άλλο. Root family τι σημαίνει? Ρωτήσαν κάποτε το Χριστό, Χριστέ, πού είναι η Εκκλησία? Και ο Χριστός τους είπε, όπου δύο και τρεις το όνομά μου, εκεί είναι η Εκκλησία. Θέλοντας να πει ότι, παιδιά, δεν έχει σημασία ο τόπος. Παρόλο που το δασικό χωριό είναι εκεί και παρόλο που κάποιοι άνθρωποι είναι εκεί, όπου βρισκόμαστε, δύο ή τρεις στο όνομα του Root, εκεί είναι ο Root. Αυτά ήθελα να πω. Θα σκεφτώ αργότερα αν θα τα σηκώσει ή όχι, αλλά τα είχα ανάγκη. Βγήκαν από μέσα μου, καλή αντάμωση και. Εντάξει, ναι, η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Καλή αντάμωση να έχουμε όλοι.